Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Τάνια Μαντουβάλου. Την απαγόρευση κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθρηση ή πορεία σε πολλούς δρόμους του κέντρου της Αθήνας από τις 9 το πρωί στις 10 το βράδυ, αύριο Τρίτη, ανακοίνωσε η αστυνομία. Η απόφαση ελήφθη από το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής για λόγους δημόσιας ασφάλειας και μη διατάραξης της κοινωνικο-οικονομικής ζωής της πρωτεύουσας. Και ενώ αναμένεται η αύξηση της Γερμανίδας Καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ. Να μην καλλιεργούνται υψηλές προσδοκίες για την επίσκεψη Μέρκελ, ζήτησε ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Επανέλαβε ότι μόνο αν η Ελλάδα εκπληρώσει αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις λιτότητας μπορεί να εκταμιευθεί επόμενη δόση. Μιλώντας νωρίτερα σε ραδιοφωνικό σταθμό, τόνισε ότι η Γερμανία θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα να οικοδομήσει αποτελεσματική διοίκηση και οικονομία, αλλά κάποτε η χώρα πρέπει να σταθεί μόνη της. Πρόσθεσε ότι σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο οποιαδήποτε βοήθεια είναι μάταιη. Στην τελική ευθεία οι διεργασίες για το ελληνικό πρόγραμμα, το απόγευμα συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο το Eurogroup, στο οποίο όμως δεν αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις. Ο Γιάννης Τουρνάρας και οι επικεφαλής της Τρόικας θα ενημερώσουν τα μέλη της Ευρωζώνης για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ο κ. Τουρνάρας αναμένει μια θετική δήλωση από το Eurogroup για την Ελλάδα, καθώς έχουν προηγηθεί δηλώσεις τόσο του All Ireland όσο και από κύκλους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Πάντως, η απόφαση για την εκταμείευση της επόμενης δόσης δεν πρόκειται να ληφθεί ούτε στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18-19 Οκτωβρίου και όπως άλλα δείχνουν, μετατίθεται για τέλη Νοεμβρίου. Διαπραγματεύσεις του Ουρνάρα Τρόικα θα συνεχιστούν από αύριο στην Αθήνα, καθώς πρέπει να εξευρεθεί άλλο ένα δις για να κλείσει το πακέτο. Η ΕΣΕΑ ΔΕΔΗ διοργανώνουν το απόγευμα στο Σύνταγμα Πανεργατικό Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας, αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. Κλειστοί θα παραμείνουν προληπτικά από αυτή την ώρα οι σταθμοί του μετρό στο Σύνταγμα και τον Ευαγγελισμό. Ανάλογες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται λόγω της επίσκεψης αύριο της Άγγελας Μέρκελ η Γερμανίδα Καγκελάριος μετά την άφηξή της θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει διαδοχικές συσκέψεις με συνεργάτες του εν όψη της άφηξης της κυρίας Μέρκελ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ετοιμότητα τίθενται περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί, καθώς στο κέντρο προγραμματίζονται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη. Η ΕΣΕΑ και η ΑΔΔ έχουν ανακοινώσει πανατική στάση εργασίας από τις 12 έως το τέλος της βάρδιας και συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Το ΠΑΜΕ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στην Ομόνια. Έξω από τη Γερμανική Πρεσβεία θα διαδηλώσουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες στις 6 το απόγευμα. Για την επίσκεψη Μέρκελ αντιδρούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία καλούν το λαό να λάβει μέρος στα συλλαλητήρια. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ζητεί με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας την κλίση του προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το θέμα της λεγόμενης λίστας Λαγκάρτ. Σημειώνει πως θα ήταν χρήσιμη για τον έργο της Επιτροπής η ενημέρωση από τον ίδιο ως πρώην Υπουργό Οικονομικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης για όσα γνωρίζει από την περίοδο της θητείας του στο Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο πρώην Γενικός Γραμματέας Εξοπλισμών του Υπουργείου Άμυνας Γιάννης Μπόκος, στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος στην διακίνηση και αξιοποίηση μαύρου πολιτικού χρήματος στην υπόθεση Τσοχαντζόπουλου. Νωρίτερα, ελεύθερη χωρίς κανένα περιοριστικό όρο, αφέθηκε μετά την απολογία της στον ειδικό ανακριτή η πρώην σύζυγος του Άκη Τσοχαντζόπουλου, Γκούντρουν Μολντενάουερ, η οποία κλήθηκε σε απολογία για εμπλοκή της στην υπόθεση των παράνομων αμοιβών του πρώην υπουργού. Δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σιρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας σε όλη την επικράτεια θα γίνει αύριο στο πλαίσιο τακτικής άσκησης. Η σήμανση συναγερμού αεροπορικής επιθέσης θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί και θα λήξει 5 λεπτά αργότερα. Η ενεργοποίηση των σιρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας. Εξωτερικές ειδήσεις. Ο Ιάπωνας Σίνγια Γιαμανάκα και ο Βρετανός Τζον Γκέρντον βραβεύονται με το Νομπέλ Ιατρικής 2012 για την έρευνά τους στον τομέα του πυρηνικού αναπρογραμματισμού. Μια τεχνική που επιτρέπει στη μετατροπή των ενήλικων κυττάρων σε βλαστοκύτταρα, ικανά να σχηματίσουν κάθε είδους ιστού του ανθρωπίνου σώματος. Στη Συρία, ο στρατός βομβαρδίζει θέσεις των ανταρτών στο Χαλέπι και σε πολλές πόλεις όλη τη χώρα οι νεκροί από τις συγκρούσεις στο Νότο ξεπέρασαν τους 20. Ο καιρός. Στα βορειοανατολικά της Ποράδας, στην Εύβοια και την Κρήτη επικρατούν εφόσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη πλέον βόρει μέχρι πολύ ισχυρή και η θερμοκρασία σημειώνει πτώση στα βόρεια και φτάνει τους 29 βαθμούς. Νεφώσεις κατά περίοδους αυξημένες και θερμοκρασία στους 29-25 βαθμούς αντίστοιχα έχουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.